σας. Η κυρία Λιμπεροπούλου, εδώ έβγαινε η Κυριακίδου. Χάρηκα πολύ. Με συγχωρείτε, μισό λεπτάκι. Καλημέρα σας. Είστε η κυρία Κυριακίδου. Μάλιστα, ίδια. Που μιλήσαμε και στο τηλέφωνο. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με συγχωρείτε για προηγουμένως. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τη συνέντευξή μας. Μελέτησα λίγο το βιογραφικό σας και μπορώ να πω ότι διάβασα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και από ό,τι θυμάμαι, η πιο πρόσφατη θέση εργασίας σας ήταν υπεύθυνη του τμήματος marketing της Intermedia, σωστά? Ακριβώς, πολύ σωστά. Αλλά λόγω της πανδημίας η εταιρεία αναγκάστηκε να κλείσει και είμαι σε αναζήτηση εργασίας ξανά. Είναι απολύτως κατανοητό, ειδικά τις εποχές στις οποίες ζούμε. Πολύ ωραία. Με συγχωρείτε λίγο, έχετε γεννηθεί 14 Ιουλίου. Καλά είδατε, ναι. Καρκινάκι δηλαδή. Ναι, γιατί? Πόσο σας συμπαθώ τα καρκινάκια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είμαι κι εγώ ηχθής και όπως καταλαβαίνετε ταιριάζουμε γάντι. Ξέρετε κάτι, εγώ δεν ασχολούμαι με τα ζώδια, ούτε πιστεύω σε αυτά. Όχι, ναι, και καλά κάνετε, ο καθένας. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε με τη συνέντευξή μας. Φυσικά. Μιλήστε μου για σας, πείτε μου για τις σπουδές σας, για την εργασιακή σας εμπειρία, τα ενδιαφέροντά σας, ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Έχω σπουδάσει marketing στο Παπί, έχω κάνει μεταπτυχιακό στο digital marketing, έχω εργαστεί σε διάφορες εταιρείες με διαφορετικά project και είμαι υπέρ του ομαδικού πνεύματος και της καλής επικοινωνίας στο χώρο εργασίας πάνω απ' όλα. Είστε εντάξει? Θα θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο? Όχι, εντάξει είμαι. Είχε διακοπεί λίγο η σύνδεσή μας και δεν σας άκουγα καλά, γι' αυτό και πλησίασα στην οθόνη. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε και έπειτα και από αυτή τη διακοπή. Με συγχωρείτε, τι διάβασα πάλι? Μένετε στην Αριστοτέλους? Ναι, είναι η γειτονιά μου. Καλέ, τι σύμπτωση, και εγώ μένω στην Αβαρίνου, ξέρετε, είμαστε γειτόνισσες. Πραγματικά. Δεν το συζητώ, έχετε τα πιο ωραία στέκια εκεί. Μία μέρα μετά τη δουλειά, όταν με το καλό ανοίξουν και τα μαγαζιά, να πάμε σε ένα από αυτά τα μαγαζιά, να έρθουμε και λίγο πιο κοντά, να γνωριστούμε και λίγο καλύτερα. Και ό,τι προκύψει. Τι εννοείτε? Δεν έχουμε αναπτύξει κάποια εργασιακή σχέση ακόμα. Να αναπτύξουμε. Δεν χρειάζεται. Κατάλαβα. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Εγώ ψάχνω για εργασία και εσείς το εκμεταλλεύεστε. Όχι, σε παρακαλώ, άσε με να σου εξηγήσω. Δεν ενδιαφέρομαι. Αντίο σας. Μπλε ρόδο. Μπλε ρόδο. Και εσείς πού το ξέρετε αυτό? Εγώ ήμουν αυτή που σου άφηνε κάθε πρωί στο τραπεζάκι σου, εκεί που έπαιρνε τον καφέ σου, ένα μπλε ρόδο. Κι εγώ αναρωτιόμουν ποιος μου άφηνε τα μπλε ρόδα κάθε πρωί. Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ? Τρεπόμουν. Δεν ήξερα πώς θα αντιδρούσες. Και όταν πλέον βρήκα το θάρρος και ήμουν έτοιμη να έρθω να σου πω ότι εγώ είμαι, δεν σε ξαναείδα εκεί και σε βλέπω τώρα μετά από 2 χρόνια. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα μου έδινες μια ευκαιρία. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν ήμουν προετοιμασμένη σήμερα για κάτι τέτοιο. Ειλικρινά τα έχω χαμένα. Ας το αφήσουμε καλύτερα εδώ. Αντίο σας.